ράβδι, μπαρς που λέμε, με βρώμη και φράουλα. Υγιεινό. Υγιεινότατο. Και θα τα περάσουμε και με λίγο σοκολάτα. Για να δω ποια παιδιά θα έρθουν μαζί μου τώρα. Λοιπόν, η Μαρίνα και η Δανάη. Τυχερές κι εσείς. Τα άλλα παιδιά θα είναι πιο τυχερά. Θα φάνε τα γλυκά. Και δεν θα έχουν κάνει και τίποτα. Κάθε φορά που εννοείται. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μπαρς που είπαμε ράβδους με βρώμη και φράουλα. Είναι και πολύ υγιεινό και θρεπτικό. Και μετά το περάσουμε και με λίγο σοκολάτα. Και αιρετικό, ναι. Και είναι και πολύ γρήγορο, γλυκό και εύκολο. Να πω πρώτα τα υλικά. Μπαρς με βρώμη και φράουλα. Θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια βούτυρο, 70 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 60 γραμμάρια μέλι, 350 γραμμάρια βρώμη, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, 300 γραμμάρια φράουλες πολτοποιημένες και σοκολάτα πραλίνα ή τζαντούγια για επικάλυψη. Λοιπόν, σε ένα μπενμαρί που έχω κάνει εδώ, το ξέρετε τι είναι το μπενμαρί, φαντάζομαι, έτσι. Θα λιώσουμε το βούτυρο, το οποίο είναι 150 γραμμάρια. Θα το ρίξω μέσα και θα το ανακατέψετε. Μπορούμε να το κάνουμε και στα μικροκύματα. Θα μου δώσετε ένα μικρό μπολάκι από εκεί. Θα αυτό ή τα πιο μικρά. Το μικρό εκεί. Ευχαριστώ. Πατάς εδώ και παίρνεις απόβαρο. Για πάτα το. 8 γραμμάρια ακόμα. Λοιπόν, το ρίχνουμε εδώ μέσα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ακρίβεια στην παραπλαστική, σωστά. Πολύ. Γι' αυτό πάντα θα έχεις ίδιο γλυκό, δηλαδή πετυχημένο αν ακολουθήσεις σωστά τη συνταγή. Και γι' αυτό και θα το δοκιμάζουν οι ζαχαροπλάστες. Δεν είμαστε με ένα κουτάλι σαν το μάγειρα συνέχεια να δοκιμάζουμε. Να τα ακούει κάποιος. Ακόμα να τα ακούσουμε και θα είναι λίγο κοντά. Λοιπόν, ανακατεύετε εδώ. Γεια! Καλά κάνετε. Βάζουμε μαζί με το βούτυρο και τη ζάχαρη, την καστανή και το μέλι. Ανακατεύεις συνεχόμενα. Αυτά αν θέλεις μπορεί να τα βάλεις εκεί στον πάγκο. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μην το φοβάσαι, το κάνεις έτσι. Σήμερα είμαστε σαν παιδική χαρά, έτσι. Μπαίνουν, βγαίνουν, εμφανίζει τον Ντίνος. Δηλαδή ο κόσμος θα τα χάσει, θα πει τι γίνεται εδώ. Αλλά περνάμε καλά. Ήρθανε παιδιά, μας επισκεφτήκανε, χτυπήσαν την πόρτα, μπήκαν να δουν τι κάνουμε. Και αν τα κάνουμε σωστά και αν όντως είναι αληθινά τα γλυκά που φτιάχνουμε. Και μας αρέσουν πολύ εμάς τα γλυκά. Οπότε είπατε να χτυπήσουν την πόρτα και να δουν. Ναι, εννοείται. Και κάτι δημιουργικό. Να σας φύγουμε από το διάβασμα. Λοιπόν, τώρα ανακάτευε κι εσύ. Ας το χαμηλώσω λίγο. Θέλουμε τις φράουλες, τις οποίες θα τις πολτοποιήσουμε. Τις έχουμε πλύνει, τις έχουμε καθαρίσει. Και επίσης να ξέρετε να πλένετε τις φράουλες με το κοτσανάκι και μετά αν τις καθαρίζετε. Γιατί αυτό? Γιατί αν τις καθαρίσετε, βγάλετε το κοτσανάκι και τις πλύνετε, μπαίνει μέσα νερό. Και τις σαπίζει. Γι' αυτό ήρθατε, να μάθετε πολλά πράγματα. Τον Τίνο τον αγαπάτε. Ναι, αγαπημένο μα. Γι' αυτό ζει φυσικά, για να τον αγαπάνε. Το ποτοπίδι στο μπλέντερ ή με το μπίμερ. Εκτός από φράουλες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και κάποιο άλλο. Και η μπανάνα είναι πάρα πολύ. Και στην μπανάνα πάει να βάλεις και λίγο κανέλα. Νομίζω τελείωσε. Ναι, άκουσε που είσαι. Μπορούμε να το βάλουμε σε ένα μεγαλύτερο μπολ για να το ανακατέψουμε καλύτερα. Μιλάμε.
Ρίχνουμε και τη φράουλα. Ή μπορούμε να ρίξουμε στο τέλος, δεν έχει να κάνει. Τι βρώμη. Πολύ γενναιό. Και νόστιμο. Μισό κουταλάκι μπέικι. Ανακατεύουμε. Να το φτιάχνετε τα βράδια που θα πηγαίνετε σπίτι για να το έχετε το πρωί στο σχολείο. Ναι, για το λασιό είναι πρέπει. Και για να μην το βαριέστε, κάθε μέρα με ένα διαφορετικό φρούτο. Παίρνουμε ένα τσερκί, ένα ταψάκι 20x20 και ύψος είναι, εντάξει, εδώ είναι περίπου 3-3,5. Άντε ξανάρχεται το παιδική χαρά. Ερχόμαστε να σε βοηθήσουμε. Θα πάρουμε αυτά πίσω να δοκιμάζουν τα κορίτσια τι θέλουν. Επιτέλου. Ήρθαμε να δοκιμάσουμε εμείς. Καλά τι χαρά. Γευσυγνώστες. Δεν είναι έτοιμο, βρε παιδιά. Δεν πειράζει, περιμένουμε. Και θα το βάλουμε στο φούρνο. Στους βαθμούς, τόση ώρα. Στάσου δεν θυμάμαι, είναι 170-180 για 25 λεπτά τουλάχιστον. Ωραία. Εκτός θα το κάνουμε πιο χοντρό. Δικό σου. Μη σε κάψω. Για κοίταξε και από κάτω, από κάτω. Α, καλά. Μη και κάνεις... Λοιπόν, εγώ το πάω στο φούρνο. Περιμένουμε να ψηθεί, να κρυώσει και αυτό θα το δούμε στο Food Style. Σήμερα ήταν κάπως διαφορετική η εκπομπή. Και πολλά παιδιά είχαμε και μπαίνανε και βγαίνανε και δεν αποτελειώσαμε και κανένα γλυκό. Θα τα δούμε όλα στο Food Style. Και πολύ χαρά.